Ναυσαίων η πόλης υπεριώνυμος, ναυσαίων η πόλης η ηρωική, ναυσαίων η πόλης η αγιοτόκος, τιμά, δοξάζει και γεραίνει τους μεγάλους νεομάρτυρες της πίστεως και της πατρίδος. Λιτανεύει την ιερά του εικόνα, συνάγεται στον τόπο του μαρτυρίου τους, προσκυνεί τα τίμια αίματα που φανερώνεται μέσα τους κλάδους αυτών των δέντρων και αναζητεί την ευλογία και την παρουσία τους μέσα στη ζωή μας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ναούς Ισβερίας και Καμπανίας, σεβασμιότατε Άγιοι Αιτωλίας και Ακαρνανίας, σεβαστοί μου αδελφοί, αγαπητοί και εντιμότατοι άρχοντες και λαέ του Θεού ευλογημένε, σε αυτό τον τόπο, τούτη την ώρα, δύο προτάσεις μπορούν να την εκφράσουν. Χριστός Ανέστη, στόμεν καλός. Και αυτές οι δύο προτάσεις πηγάζουν η μία από την άλλη. Γιατί αν οι πατέρες σας θυσιάστηκαν, είναι γιατί ο Χριστός Ανέστη. Γιατί ο θάνατος είναι η έσχατη απειλή, το μεγάλο όπλο όποιων τυράννων. Αλλά η Ανάσταση του Χριστού είναι η συντριβή, η εξουδετέρωση και η εξουθένωση αυτού του όπλου. Ο Χριστός Ανέστη, μαζί του ο άνθρωπος Ανέστη. Το τροπάριο της ημέρας λέει πάρα πολύ καλά τα πάντα. Εσφραγισμένου του μνήματος, η ζωή εκτάφου ανέτειλας Χριστέ ο Θεός. Και από αυτά τα σφραγισμένα μνήματα των νεομαρτύρων, από αυτό τον τόπο, κηρύσσεται άφωνα αλλά εύγλωτα η Ανάσταση του Χριστού. Αυτή που από τότε είναι και θα είναι η κινητήριος δύναμης και η πηγή μιας ανεξάντλητης δύναμης που κάνει τον άνθρωπο να στέκει όρθιος και να παλεύει, αφού όπως είπα, το όπλο των τυράννων, ο θάνατος, έχει εκμηδενιστεί. Ο Χριστός Ανέστη, αυτή ήταν η πίστη των Αγίων Νεομαρτύρων. Και όπως ακούσατε προηγουμένως, εκαλούντο αυτοί οι νεομάρτυρες να αρνηθούν την πίστη, να αρνηθούν τον Χριστό, να προσκυνήσουν τον Αλλάχ και κινημένα στόμα, με μια ψυχή, απαντούσαν το «Είμαι χριστιανός». Και όπως επίσης είπε ο Σεβασμιότατος, δεν λύγησαν βλέποντας το ένα κεφάλι μετά το άλλο να πέφτει. Γιατί μέσα τους υπήρχε ηρώων αίμα, γιατί ήταν εκείνοι που έκαναν πράξη το τροπάριο το σχετικό. «Χωρί μαρτύρων αντέστησαν τις τυράννης», λέγοντες, «Ημί στρατευόμεθα το βασιλεί των δυνάμεων, ή και πυρί και βασάνης αναλώσιτε ημάς, ού καρνούμεθα εις τριάδος την δύναμη». Και ο ένας μετά τον άλλον δεν αρνήθηκαν τη δύναμη της τριάδος, δεν αρνήθηκαν την πίστη στο Χριστό. Σ' αυτά τα κλαδιά κάποιους τους κρέμασαν. Σ' αυτό τον τόπο έθαψαν το πλήθος αυτούς που σφαγιάστηκαν, αλλά τελικά οι νικημένοι νίκησαν, γιατί αυτό το αίμα ποτίζει πάντα το δέντρο της ελευθερίας, γιατί αυτό το αίμα κάνει τέλος του Σταυρού την Ανάσταση. Το αίμα του Χριστού και το αίμα των χριστιανών σε οποιαδήποτε στιγμή των αιώνων είναι εκείνο που έφερε τη νίκη. Τι είναι οι νεομάρτυρες? Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που στα χρόνια της τουρκοκρατίας κλήθηκαν να τουρκέψουν. Πώς όμως να τουρκέψουν? Αλλάζοντας την υπηκότητά τους? Όχι. Αλλάζοντας την πίστη τους.
Οι Τούρκοι ήξεραν ότι όσο οι Νταούριδες είναι χριστιανοί, θα είναι και Έλληνες. Δεν θα σβήσει η συνείδησή τους. Και αυτή την αλήθεια τη μαρτυρά ένα άλλο θλιβερό γεγονός. Ανάμεσα σε αυτούς που σφαγίαζαν τους πατέρες σας, ήτανε και από τους βαλάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν αυτοί οι οποίοι αρνήθηκαν τον Χριστό και ας μιλούσαν ελληνικά, όχι μόνο τούρκεψαν, αλλά κατέσφαξαν τους συγγενείς τους, τους πατέρες τους, για να φανεί μέσα στον χρόνο αυτή η μεγάλη αλήθεια. Σε εκείνα τα χρόνια που τα εξωτερικά και γεωγραφικά σύνορα κατελήθησαν, υψώθηκαν θεόλατα τα πνευματικά σύνορα, η ορθόδοξη πίστη. Και όπως για την υπεράσπιση των γεωγραφικών συνόρων πέφτουν οι ήρωες, έτσι για την υπεράσπιση των πνευματικών συνόρων πέφτουν οι μάρτυρες και διασώζουν αυτή τη διάκριση. Η Εκκλησία εκείνα τα χρόνια έγινε η κυβωτός που μάζεψε ακριβώς το γένος των Ελλήνων και το εμψύχωσε και το κράτησε όρθιο και το οδήγησε και στο μαρτύριο ακόμα, προκειμένου αυτός ο τόπος να μυρίζει Χριστό και Ελλάδα. Και έχει πάρα πολύ σημασία να θυμηθούμε αυτήν την αλήθεια που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να την καταστρέψουν, προσπαθούν να τη στρεβλώσουν, γιατί τους ενοχλεί. Γιατί η ιστορία είναι η μαρτυρία της αλήθειας και της ζωής. Και ενοχλεί σήμερα η αλήθεια. Ενοχλεί σήμερα η ζωή που νικά το θάνατο. Και γι' αυτό προσπαθούν κάποιοι να ξεριζώσουν αυτή την πίστη. Γιατί? Γιατί ξέρουν ότι αυτή είναι το οχυρό και σήμερα. Γιατί ξέρουν ότι όπου σκορπίστηκαν στον κόσμο οι Έλληνες, το πρώτο που έφτιαξαν είναι εκκλησιά για να μαζεύονται. Και γι' αυτό ακριβώς δεν αλωτριώθηκαν. Δεν ήταν ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε δέκα. 400 χρόνια σκλαβιάς. Κι όμως ένα αδιόρατο σύνορο ξεχώρισε και το γένος κρατήθηκε αλόβητο. Κρατήθηκε δυνατό και από τα γεγονότα της ιστορίας, της Εκκλησίας, άντλησε την δύναμη για να αναστηθεί πάλι. Ο Χριστός υπέγραψε την ελευθερία αυτής πατρίδος μας και δεν θα πάρει πίσω την υπογραφή του, έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Και όταν ο Γάλλος στρατηγός Δεριγνή έλεγε στο Μακρυγιάννη, «Στρατηγέ, η θέση που εδώ πας να παλέψεις με τους Τούρκους είναι αδύνατες, θα σας λιώσουμε». Και ο στρατηγός απαντά, «Ναι, στρατηγέ, οι θέσεις μας είναι αδύνατες, αλλά είναι δυνατός ο Θεός που μας προστατεύει». Και νίκησε ο Μακρυγιάννης, γιατί είχε την πίστη και την βεβαιότητα αυτή. Έτσι και οι πατέρες σας, οι ευλογημένοι κάτοικοι αυτού του τόπου. Και σημειώστε κάτι πολύ σημαντικό για την εποχή μας. Όλοι αυτοί των οποίων τα ονόματα είναι γνωστά, γιατί υπάρχουν και οι άγνωστοι νεομάρτυρες, είναι εκείνοι που είχαν περιουσίες και που ένοιαζε και τους Τούρκους και τους Εβραίους να την καταγράψουν και να την λαϊλατίσουν. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλησαν να μείνουν βολεμένοι, δεν θέλησαν να διαφορήσουν για την πατρίδα και να ζήσουν ζωή χαρισάμενη. Θυσίασαν πρώτα τη ζωή τους και πολύ περισσότερο και τις περιουσίες τους, προκειμένου αυτός ο τόπος να γίνει ελεύθερος. Γιατί ακριβώς αυτό που έφλεγε ήταν η ζωντανή τους καρδιά, η γεμάτη αγάπη σε αυτόν τον τόπο, η γεμάτη πίστη στον Χριστό. Και γι' αυτό λοιπόν δεν ούτε μια στιγμή διερωτήθηκαν τι πάμε να κάνουμε. Τα θυσίασαν όλα γιατί αγάπησαν αυτόν τον τόπο. Πέθαναν για την ελευθερία του. Σήμερα πεθαίνουμε αυτόν τον τόπο για τα συμφέροντα τα δικά μας. Αυτό είναι το κατάντημά μας.
Και ως Έλληνες είμεθα ανάξιοι απόγονοι ηρωικών προγόνων, αγίων προγόνων. Και θα πρέπει ακριβώς να προβληματιστούμε και σήμερα, γιατί κάποιοι πολεμούν την πίστη, γιατί κάποιοι θέλουν να βγάλουν την εικόνα του Χριστού από τα σχολιά μας. Γιατί η εικόνα του Χριστού είναι το μέτρο της ανθρώπινης αξίας. Θέλεις να δεις πόση αξία έχει ο άνθρωπος? Κοίταξε τον Χριστό και αυτός θα σου πει ότι ένας Θεός για σένα έγινε άνθρωπος και πέθανε για τη σωτηρία σου. Αυτό το μέτρο είναι επικίνδυνο για όσους θέλουν να μετατρέψουν τους λαούς σε πολιτό. Γιατί ακριβώς κρατάει όρθια τη συνείδησή τους. Κρατάει ζωντανή την πίστη τους. Και γι' αυτό αυτός ο πόλεμος. Γιατί κάποιοι θέλουν αυτός ο τόπος να γίνει παρελθόν. Όμως οι φωνές των πατέρων μας, οι φωνές των πατέρων σας, οι φωνές των Αγίων σας, σας καλούν σε επαγρύπνηση. Διαμαρτύρονται τα ιερά τους λείψανα, γιατί ακριβώς αυτό για το οποίο εκείνοι θυσιάστηκαν, την πίστη και την πατρίδα, κάποιοι επιχειρούν σήμερα να το προδώσουν. Κάποιοι, αλλά με τη σιωπή όλων μας, και γι' αυτό είμαστε συνένοχοι σε αυτό το έργο. Εκείνοι δεν σιώπησαν, μίλησαν, αγωνίστηκαν, ξεσηκώθηκαν και τελικά πέτυχαν το ποθούμενο. Γιατί οι θυσίες δεν ξεχνιόνται. Οι θυσίες μοιάζουν με τη φωτιά που πιάνει και μετά σκορπίζεται παντού. Κι έτσι έγινε στον τόπο μας. Η κάθε θυσία, ένας δαβλός αναμένος που φώτιζε αλλά και ηλέκτριζε τις ψυχές. Αγαπητοί αδελφοί, κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε αυτές τις αλήθειες. Κινδυνεύουμε οι μνήμες των Αγίων και των ηρώων μας να είναι φολκλωρικές εκδηλώσεις. Είναι ευλογία Θεού ότι με την πρόνοια του Σεπτού σας Ποιμενάρχου σήμερα για πρώτη φορά λαμπρύνεται και μετρό η εορτή αυτή και λιτανεύεται η εικόνα των Αγίων και θα εορτάζεται στους αιώνες. Πρέπει να είστε περήφανοι γιατί έχετε τέτοιους προγόνους. Πρέπει να είστε τιμημένοι γιατί ακριβώς από τα σπλάχνα αυτής της γης ανεπίδησαν τέτοιες συγκλονιστικές μορφές. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Όλοι με μία ομολογία είμαστε του Χριστού. Πρέπει να είστε υπερήφανοι για αυτό τον τόπο, για αυτά τα δέντρα, για αυτό το πλατάνι που πρέπει να σας θυμίζει τις ρίζες σας, την ιστορία και τη ζωή σας. Και να θυμάστε ότι όταν ένα δέντρο δεν έχει ρίζες ξεραίνεται. Και κάθε τέτοια μέρα πρέπει να επιστρέφετε στις ρίζες σας. Πρέπει να εμπνέεστε από αυτές. Ένα δέντρο μπορεί κάθε άνοιξη να βγάζει καινούργια κλαδιά όταν έχει τις ίδιες και βαθιές ρίζες. Και είναι ανάγκη αυτός ο τόπος να μην ξεραθεί. Και για να μην συμβεί αυτό, πρέπει να σκύψουμε στις ρίζες μας. Πρέπει να πετάξουμε στην άκρη αυτούς που κόλλησαν σαν σκουλίκια πάνω στο δέντρο αυτού του τόπου για να το μαράνουν, για να απομυζήσουν τους χυμούς του και να νιώσουμε τη δική μας ευθύνη σαν σημερινοί απόγονοι και διάδοχοί τους. Να μην τροπιάσουμε τους αγώνες και τις θυσίες τους, αλλά ακριβώς να σταθούμε με σεβασμό στη μνήμη τους, να αντλήσουμε δύναμη και έμπνευση από τη θυσία τους, να τους μοιάσουμε στο φρόνημα, στην αγάπη για την πατρίδα και την πίστη. Ένα αρχαίο ρητό λέει θαυμάσια: «Εις Ιωνός Άριστος, αμήνεστε περί πάτρης». Είναι ένας Ιωνός Άριστος το να αμήνεται κανείς για την πατρίδα του.
δυστυχώς το διαστρέψαμε και το μετατρέψαμε σε εις ιονός άριστος, αμήνεστε περί πάρτης. Για την πάρτη μας θελήσαμε να βολευτούμε και ίσως κάποιοι πιο πολύ από τους άλλους. Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δεν φτάσαμε τυχαία στο σημερινό μας κατάντημα. Εκείνοι δόξασαν την πατρίδα και εμείς την τροπιάζουμε. Εκείνοι με τη θυσία τους έκαναν το όνομα και της πόλης σας, αλλά και του τόπου μας να ακούγεται παντού και να προκαλεί θαυμασμό. Και σήμερα καταφέραμε το όνομα της πατρίδος μας αντιμετωπίζεται με χλεβασμό σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει κανείς ανεύθυνος για όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν φτάσαμε σε αυτή την κρίσιμη ώρα που θα κρατηθούμε, που θα στηριχθούμε, από πού θα εμπνευστούμε, από πού θα εμπνευστούν τα παιδιά μας. Δεν θα εμπνευστούν από την καφετέρια. Δεν θα εμπνευστούν από τους σημερινούς εντός εισαγωγικών ήρωες. Θα εμπνευστούν από τους πραγματικούς ήρωες. Πρέπει τα παιδιά σας να μάθουν την ιστορία του τόπου σας. Κι αν το κάθε παιδί και ο καθένας από εσάς γυρίσει πίσω, ίσως μέσα στο σόι του να βρει κάποιον τέτοιο μάρτυρα και να μιλήσει μέσα στην ψυχή σας αυτές τις ώρες τις πραγματικά σημαντικές. Αγαπητοί αδελφοί, ας ευχηθούμε. Η μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων, αλλά και η μνήμη όλων των Εθνομαρτύρων, να γίνει εγερτήριο σάλπισμα μέσα στις ψυχές μας, γιατί εκεί νικηθήκαμε. Στη ψυχή μας νικηθήκαμε. Φτάσαμε στο σημείο να ντρεπόμαστε για την πατρίδα μας εμείς οι ίδιοι. Να ντρεπόμαστε για την πίστη μας και να τη χλεβάζουμε εμείς οι ίδιοι. Αλλά πέστε μου σας παρακαλώ, εκείνοι που σήμερα χλεβάζουν την πίστη και την πατρίδα, σε τι διαφέρουν από εκείνους που ηρωνευόντουσαν τους μάρτυρες προγόνους σας όταν τους έκοβαν το κεφάλι. Έτσι, τους χλέβασαν τότε. Εμείς τι κάνουμε σήμερα? Χλεβάζουμε την πίστη τους. Ας ευχηθούμε λοιπόν να μετανοήσουμε, να αναστηθούμε, να σταθούμε στα πόδια μας, κρατημένοι από εκείνα που κρατήθηκαν εκείνοι και έκαναν το θαύμα. Και τότε θα μπορείτε να καυχέστε, θα μπορείτε να χαίρεστε, θα μπορείτε να νιώθετε περήφανοι, με μια περηφάνεια πνευματική και να λέτε είμαστε απόγονοι μαρτύρων, μέσα μας τρέχει ιερό αίμα. Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάς, για αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείς Παναγιώτης ποιητής ημών, Θεοδόξη και η Παρθένη Μαρίας, την άνοιγμα την ίδιο και ζωπίου σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων, την άνοιγμα σου πόντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατών, Υιό Ακήμ Τυράννων, Αληθώς αμέστη. Αληθώς αμέστη.
επιτρέψα μου, εκ μέρους του κλήρου και του λαού, να σας ευχαριστήσω διότι συμπαραταχθήκατε μαζί με τη σκέψη του Επισκόπου και της Εκκλησίας και διοργανώσαμε αυτή την πορεία, αυτή τη λιτανία σε αυτόν τον ηρωικό τόπο, σε αυτόν τον μαρτυρικό τόπο για πρώτη φορά. Χάρη στη δική σας συμπαράσταση, στη συμπαράσταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Χάρη στη συμπαράσταση του στρατού μας. Να ευχαριστήσω τον υποστράτηγο του Β' Σώματος Στρατού. Να ευχαριστήσω τα παιδιά της Σχολής της Αστυνομίας, τον κλήρο μας, την πάντα από τη Λαμία, η οποία έδωσε το παρόν και τον δικό της τόνο. Αλλά τις αδελφές μοναχές που ήρθαν από τα μοναστήρια, τα παιδιά μας από τους διαφόρους συλλόγους που με τα λάβαρα και τις σημαίες τους δώσανε το παρόν. Αλλά πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον ευλογημένο λαό αυτής της ηρωικής πόλεως και να ευχηθώ η ευχή των προγόνων μας, των ηρώων και των μαρτύρων να είναι μαζί μας, να είναι μαζί με αυτήν την πόλη την ηρωική. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά.